αυτή η εκδήλωση σήμερα στα Χανιά, με επίκεντρο το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, εθνικές προκλήσεις και προτάσεις αντιμετώπισης, που διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμες Εισαγωγής, Θρησκεία και Πατρίδα και το Σύλλογο Εργαζομένων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην Κρήτη, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον όχι μόνο για το βάρος των ομιλητών, το βάρος του λόγου τους, αλλά κυρίως γιατί ανοίγει όλη τη βεντάλια μιας πολυπαραγωγικής νούμερο ένα εθνικής υπόθεσης. Σήμερα για αυτή την εκδήλωση θα συζητήσουμε με τον κύριο Βασίλη Οικονομίδη, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Καλημέρα, κύριε Οικονομίδη. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη, και από μένα και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές μας. Ευχαριστώ γιατί μας δίνετε την ευκαιρία να πούμε δύο λόγια για αυτό το σημαντικό θέμα. Εγώ θα προσέθετα σε όσα είπατε και τη λέξη υπαρξιακό. Δηλαδή από αυτά τα ζητήματα, την γεννητικότητα και την δημογραφία, προκύπτει και η ύπαρξη μιας χώρας, ενός έθνους, ενός λαού, μιας κοινωνίας. Για να μιλάμε με όρους ανθρώπων και όχι όρους απλά γεωγραφίας, ότι εδώ κάποτε ήταν κάτι που μπορεί να λέγεται Ελλάδα, μπορεί να λέγεται Πελοπόννησος, Τήλος και οτιδήποτε άλλο. Οι άνθρωποι κάνουν τον χώρο, οι άνθρωποι κάνουν τη χώρα, οι άνθρωποι μπορούν να οδηγήσουν μπροστά ή να οδηγήσουν στην εξάλληψη αυτού που σήμερα υπάρχει όπως υπάρχει. Τι ωραία που το τοποθετήσατε εισαγωγικά. Κύριε Οικονομίδη, καταρχάς θέλω να μου λύσετε μια απορία, γιατί από χθες που το συζητήσαμε τον κύριο Αλογδιανάκη αρχικώς, έχω καταιγισμό μηνυμάτων. Με ρωτάει πολλοί κόσμος. Ωραία, λέει, όσοι βρεθούν στα Χανιά. Οι υπόλοιποι, θα υπάρχει διαδικτυακή σύνδεση? Διαδικτυακή σύνδεση κατά την ώρα της διεξαγωγής της ημερίδας δεν θα υπάρχει, όμως η ημερίδα θα μαγνητοσκοπηθεί και θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Οπότε αυτό έχει εξασφαλιστεί με την έννοια ότι θέλουμε να αφήσουμε ένα αποτύπωμα που ο καθένας θα μπορεί να βλέπει και να ακούει αυτά τα οποία θα διεξαχθούν σήμερα το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, την οποία την ευχαριστούμε και από αυτή τη θέση για την προσφορά της να μας φιλοξενήσει στο συγκεκριμένο χώρο. Κοιτάξτε, το ενδιαφέρον είναι η σύζευξη όλων των οργανωτών παραγόντων. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, επειδή εισαγωγικά βάλατε νομίζω στο κέντρο το ζήτημα, αν σήμερα δικαίως το λέμε το νούμερο ένα εθνικό ζήτημα και αν αυτό το εξαρτάμε απλά και μόνο από τον ρυθμό που είναι, που δείχνει μια εικόνα, αλλά είναι μόνο οι γεννήσεις που λέμε ότι είναι το νούμερο ένα δημογραφικό πρόβλημα, διότι μια γενικευμένη κουλτούρα, και το έχετε στο Πανεπιστήμιο αυτό εσείς φαντάζομαι, σε όλο το λεγόμενο ανεπτυγμένο δυτικό κόσμο είναι η δημογραφική κάμψη. Κοιτάξτε να δείτε, η δημογραφική κάμψη, όπως πολύ σωστά το επισημάνατε, δεν είναι μόνο ζήτημα της δικής μας χώρας, αλλά αφορά πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα, όπως είπατε, τον ανεπτυγμένο κόσμο. Αυτό που φαίνεται λοιπόν είναι ότι καθώς ανεβαίνει το βιωτικό επίπεδο και οι απαιτήσεις της ζωής, πάρα πολλοί άνθρωποι μειώνουν τον αριθμό των μελών της οικογένειάς τους πρώτα-πρώτα για να μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ανατροφή και την αγωγή των παιδιών τους. Θα πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πριν από 20-25 χρόνια, πόσα παιδιά διδάσκονταν δεύτερη ξένη γλώσσα? Αυτό που στην Ελλάδα σημαίνει φροντιστήρια και ούτω καθεξής. Σήμερα θεωρείται εκ των όνων ουκάνευ για να βγεις στην αγορά εργασίας. Ή δείτε το στοιχείο εκείνο όλων των άλλων εξωσχολικών, να το πούμε έτσι, δραστηριοτήτων με τις οποίες επιβαρύνεται η οικογένεια για να μπορέσει το παιδί της να αποκτήσει τα εχέγγυα ώστε να μπορεί να βγει στην αγορά εργασίας, να συνεχίσει την ακαδημαϊκή, σχολική, εκπαιδευτική του πορεία κ.ο.κ. Ένα είναι αυτό το στοιχείο. Ένα το οποίο υπάρχει και σε άλλες χώρες. Το δεύτερο στοιχείο είναι μια αλλαγή της κουλτούρας όσον αφορά την έννοια της οικογένειας. Αυτό που λέμε παραδοσιακή οικογένεια, παραδοσιακή μορφή οικογένειας κτλ. Αυτό όντως βλέπουμε ότι στον δυτικό κόσμο έχει αρχίσει να υποχωρεί. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο μπορεί να το δει κανείς και μέσα από τις απεικονίσεις της οικογένειας στα σχολικά βιβλία,
πώς ήταν παλαιότερα, πώς εμφανίζεται σήμερα ή σε ποιο βαθμό εμφανίζεται, όπως επίσης μπορεί να το δει και στη δική σας δουλειά, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αν κάνει κάποιος μια έρευνα, στην οποία θα σου πω κάτι πολύ απλό, θα πάρει να δει τις διαφημίσεις που υπάρχουν. Διαφημίσεις για προϊόντα του σπιτιού, έτσι, ναι, καθαριότητας, ένδυση κτλ. Θα δείτε ότι τώρα υπάρχουν πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστρες που είτε φαίνονται μόνοι τους, είτε φαίνονται με έναν σύντροφό τους ή σύζυγό τους, τέλος πάντων, το ίδιο εδώ το θέτω, ή φαίνονται με ένα κατοικίδιο. Ενώ αν ανατρέξουμε σε αντίστοιχες, ανάλογες διαφημίσεις που παλαιότερων ετών, της δεκαετίας του 90 για παράδειγμα, θα δούμε ότι φαίνονται παιδιά, φαίνεται μια οικογένεια, φαίνονται τέτοια πράγματα. Θα σας θυμίσω μια πολύ παλιά διαφήμιση που διαφήμιζε, νομίζω, ένα μέσο θέρμανσης και έλεγε και ο παππούς με το φανελάκι. Δεν ξέρω αν τη θυμόσαστε. Βεβαίως. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Έχετε δίκιο. Ο παππούς εμφανίζεται σήμερα στην ελληνική τηλεόραση, είτε σε διαφημίσεις, είτε ως σταθερό πρόσωπο αναφοράς μέσα σε μια εκπομπή. Σήμερα με τα ενεργειακά βάρη δεν είναι και ο παππούς με το φανελάκι. Θα το πω εδώ, κοιμάμαι εισαγωγικά αστειώντας. Πέτα τον παππού για να μην γες παραπάνω. Ακούστε. Νομίζω ότι πιάσατε το θέμα ακριβώς εκεί που πονάει και το ερώτημα είναι αυτή η αλλαγή προτύπων όπως σωστά την περιγράφετε έτσι γενικά θέμα ανάπτυξης εσωτερικού κόσμου, ψυχανάλυσης, ψυχολογία ή υπακούει στους νόμους της σύγχρονης αγοράς που θέλει το κάθε άτομο εξατομικευμένα καταναλωτή για να έχω περισσότερους καταναλωτές. Αν είναι το σύνολο της οικογένειας θα χρειαστεί ένα κινητό, θα χρειαστεί ένα αυτοκίνητο. Αν είναι ο καθένας και απάνω του, θα χρειαστούν πολύ περισσότερα. Αυτή είναι μια απορία η οποία έχει σχηματιστεί και την έχουμε προχωρήσει όλες οι κοινωνίες και δεν ξέρω αν μπορούμε να την αναστρέψουμε. Και δεν νομίζω ότι μπορούμε να την αναστρέψουμε. Αλλά το ζήτημα είναι πώς μέσα σε μια τέτοια πορεία μπορούμε να βρούμε εκείνους τους μηχανισμούς οι οποίοι θα ενισχύσουν το να μπορεί να δημιουργηθεί η οικογένεια. Γιατί το πρώτο ζήτημα είναι να βρεθούν δύο άνθρωποι και να πούν ότι θέλουμε να μείνουμε μαζί, να διαμορφώσουμε τη ζωή μας μαζί και μετά να περάσουν στο επόμενο βήμα, να δώσουμε και μια νέα ζωή στη δική μας οικογένεια. Να κάνουν παιδιά, δηλαδή να προχωρήσουν προς την τεκνοποίηση. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν είναι μεγάλα ζητήματα και συνδέονται με πάρα πολλά άλλα θέματα. Όπως το είπατε και στην εισαγωγή σας, αυτά είναι θέματα πολυπαραγωγικά. Το οικονομικό στοιχείο και η δυνατότητα να μπορέσει κάποιος να φτιάξει το δικό του σπιτικό, εγώ δεν μιλώ ακόμα για την απόκτηση παιδιών, μιλώ για να βρεθεί ένα ζευγάρι και να πει ότι τώρα φεύγουμε από τους γονείς μας, γιατί το ξέρετε πάρα πολύ καλά, το έχουν δείξει πολλές έρευνες, ότι ειδικά στα χρόνια της πολύ έντονης οικονομικής κρίσης, και χρησιμοποιώ τον όρο πολύ έντονης οικονομικής κρίσης, γιατί δεν θεωρώ ότι την έχουμε ξεπεράσει, οι τιμές στα σούπερ μάρκετ αυτά δείχνουν, η πληθωριστική κρίση είναι η οικονομική κρίση. Λοιπόν, τα πράγματα δεν μπορεί, αυτά τα εμπόδια δεν μπορεί κανείς εύκολα να τα ξεπεράσει όταν τα ενίκια έχουν πάει εκεί που έχουν πάει, όταν οι τιμές στο σούπερ μάρκετ είναι αυτές οι απαγορευτικές. Πώς θα φτιάξει λοιπόν μια ζωή με τον σύντροφό του, τη σύζυγό του, τον σύζυγό της και ούτω καθεξής. Και καταλαβαίνετε τον προβληματισμό πώς επεκτείνεται και γιγαντώνεται όταν πάμε να φέρουμε στον κόσμο και ένα παιδί. Mm-hmm. Που εκεί τα έξοδα, μόνο να πούμε ότι το γάλα, το βρεφικό γάλα, κάνει 25 ευρώ στην Ελλάδα το κουτί. Σωστά, έχετε δίκιο. Θέλω να βάλω λίγο τους ακροατές, γιατί το κάνει αυτό η εκπομπή. Μου λέει εδώ η Εύα, καλημέρα στον κύριο Οικονομίδη. Το δημογραφικό, λέει η Εύα, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα έλανε και το δημιουργήσαν οι κυβερνώντες όλων των κομμάτων διαχρονικά. Η οικογένεια διώκεται στην Ελλάδα όσο πουθενά αλλού. Είμαι παιδί οικογένειας με 7 παιδιά που τα καταφέραμε στα δύσκολα χρόνια με απολύτως καμιά βοήθεια. Εμείς σήμερα όμως πώς θα ζήσουμε τα παιδιά μας σε μια χώρα με αυτό το χάλι? Και άλλος φίλος, η Φωτεινή, φίλη, λέει, πώς ένας νέος άνθρωπος, κύριε Οικονομίδη, να κάνει οικογένεια όταν το κράτος απλά καθαρίζει τους νέους? Αν το κράτος ήθελε να σώσει και την οικογένεια και τη χώρα, κίνητρα να φύγουν από τις πόλεις, ανάπτυξη χωριών ή ύπαιθρος να ζήσει, αν υπήρχαν τέτοια κίνητρα, ποιος νέος θα έμενε στην Αθήνα να μαραζώνει?
Είναι το πολυπαραγωγικό που είπαμε. Βλέπετε εδώ από δύο ακροάτριες, κύριε Οικονομίδη. Χαίρομαι που το επισημαίνουν, διότι αυτά είναι και κάποια στοιχεία που θα ακουστούν σήμερα και από τον κύριο Κοντζαμάνη και από τον κύριο Λαβέζο. Δηλαδή το γεγονός ότι η περιφέρεια έχει ερημώσει και ερημώνεται συνέχεια, έχει πάρα πολύ μεγάλη σχέση με το πρόβλημα το δημογραφικό. Όντως αυτά ξεκινάνε σε πολύ μεγάλο βαθμό μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που για τους λόγους που γνωρίζουμε, ακόμα και με τις συνέπειες του εμφυλίου πολέμου, πολλοί άνθρωποι έφυγαν από την περιφέρεια. Άλλοι για το εξωτερικό και άλλοι για την Ελλάδα, και μιλάμε για την περίφημη πια περίοδο της αστικοποίησης. Εκεί το ελληνικό κράτος πραγματικά ούτε τότε έκανε, όλες οι κυβερνήσεις, ούτε σήμερα κάνει κάποια απλά πράγματα. Δεν μπορεί ο νέος να μείνει, όχι μόνο όταν δεν έχει δουλειά, αλλά όταν δεν έχει εκπαίδευση, δηλαδή να υπάρχει ένα σχολείο στην περιοχή, ασφάλεια, να υπάρχει ο σταθμός της αστυνομίας που λέγαμε. Τώρα, εάν συμβεί κάτι σε ένα χωριό στην περιφέρεια των Χανίων, αλλά και σε άλλες περιοχές που γνωρίζω καλά, η αστυνομία παίρνει δηλαδή τηλέφωνο, να φέρω ένα παράδειγμα αυτό. Παίρνετε ένα τηλέφωνο ότι γίνεται ληστεία στο σπίτι σας. Μέχρι να έρθει η αστυνομία εκεί, καταλαβαίνετε ότι θα κάνει μια γραφειοκρατική αναφορά. Δεν μπορεί να κάνει επιχείρηση ανέβρεσης του ληστή κτλ. Τόσο μακριά είναι. Λοιπόν, όταν δεν υπάρχει αυτό, όταν δεν υπάρχει υγεία, δηλαδή τα κέντρα υγείας που θα έπρεπε να είναι εξακτινωμένα και στελεχωμένα, πώς θα γυρίσει κάποιος στο χωριό του ή πώς θα μείνει στο χωριό του? Δεν είναι λοιπόν μόνο το κομμάτι του να έχουμε μια εργασία. Και όλα αυτά, το ένα φέρνει το άλλο. Έμεινε ο ένας, θα μείνει και ο άλλος, γιατί θα βρεθώ με τον φίλο μου τον Παναγιώτη στο καφενείο. Θα πάμε κάπου μαζί. Και δημιουργείται ένας κύκλος δραστηριοτήτων, πολιτισμικών, κοινωνικών, οικονομικών, που όλες μαζί συντείνουν στο να διαμορφωθεί μια ζωή σε έναν τόπο και αυτή η ζωή να αναπτύσσεται. Ξέρετε, επειδή στο Πανεπιστήμιο διδάσκεται και τους αυριανούς εκπαιδευτικούς με έναν τρόπο, για έλατε στη θέση των νέων εκπαιδευτικών που πρώτον θα κοιμηθούν από τα μάξι μέχρι να βρουν να λύσουν το στεγαστικό. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, όχι οικογένεια, πώς να συμβιώσουν για να συζητήσουν μετά και για παιδιά, ε? Κύριε Σαχίνη, δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που αναπληρωτές παραιτήθηκαν. Υπάρχουν δημοσιεύματα στα εκπαιδευτικά sites τα οποία αναφέρουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Και για να πάρει αυτή την απόφαση ένας άνθρωπος που είναι 25 χρονών, αντιλαμβάνεστε το μεγάλο δίλημα που αντιμετωπίζει. Γιατί όταν παραιτήσει από αναπληρωτής, σε καλούν. Αναλαμβάνεις υπηρεσία. Βλέπεις δεν τα βγάζεις πέρα για οικονομικούς λόγους και παραιτήσει. Πέραν το ότι χάνεις αυτόν τον μισθό των 900 ευρώ, παίρνεις και την ποινή αποκλεισμού για 2 χρόνια από τις επόμενες τοποθετήσεις αναπληρωτών. Οπότε, δηλαδή σε κάλεσαν και δεν πήγες, εκλήθεις και έμεινες έξω, έχεις πρόβλημα και μετά. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν το μεγάλο πρόβλημα σήμερα, το ότι κάποιος νέος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, πηγαίνει να εργαστεί και συνεχίζει να έχει την ανάγκη της στήριξης της οικογένειάς του ως να ήταν φοιτητής. Είπατε για το αυτοκίνητο. Δυστυχώς γυρνάμε πάρα πολλές δεκαετίες πίσω. Τότε που δίπλα στην αίθουσα της σχολικής τάξης υπήρχε και το σπίτι του δασκάλου ή ένα δωμάτιο που κοιμόταν ο δάσκαλος, γιατί παρήχε το χωριό, παρήχε αυτή την διευκόλυνση, αυτό που μέτρησε, για να έχει δάσκαλο. Εκεί γυρνάμε. Μάλιστα. Τώρα, λέει εδώ ο Νίκος, η υπογεννητικότητα ή και η υπεργεννητικότητα στα διάφορα μήκη και πλάτη του πλανήτη έχει διαφορετικούς λόγους, προφανώς. Στην Ευρώπη δεν υπήρχε ποτέ λεφρενήρης ρυθμός υπογεννητικότητας. Ήταν αυτό 2,5 παιδιά πάντα. Ωστόσο, υπάρχει σαφέστατη πτώση γεννήσεις, όχι λόγω βελτίωση του βιωτικού επίπεδου, λέει ο Νίκος, γιατί πήγε στα Τάρταρα, σε όλη την Ευρώπη, ούτε λόγω φιλοσοφίας ζωής. Υπάρχει, παιδιά, λέει, φτώχεια και απεσιοδοξία. Είναι έτσι? Εγώ αυτό βλέπω κοιτώντας καμπύλες των γεννήσεων. Παράλληλα με την καμπύλη της φτώχειας, από το 2002 πάνε μαζί, δίδυμα αδελφάκια, λέει ο Νίκος. Δεν αποκλείεται να είναι όλοι αυτοί οι παράγοντες. Μα η φτώχεια δεν είναι κάτι το οποίο ορίζεται σταθερά στα διάφορα χρόνια. Ξέρετε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να ορίσει το
επίπεδο της φτώχειας ή το κατόχλι αυτό της φτώχειας, λαμβάνει υπόψη της τι ανάγκες έχει ένας άνθρωπος σήμερα. Και αυτό συνδυάζεται με το βιωτικό επίπεδο. Για παράδειγμα, ένα κριτήριο που χρησιμοποιείται για την κατάταξη μιας οικογένειας σε φτώχεια είναι αν μπορεί να κάνει και κάποιες μέρες διακοπές τον χρόνο. Αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο πριν 50-60 χρόνια. Όμως σήμερα, επειδή, όπως προείπα, οι ανάγκες της οικογένειας σε οποιαδήποτε κοινωνία είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι ήταν στο παρελθόν, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η λογική που υπήρχε τα πολύ πολύ παλαιότερα χρόνια ότι θα ζήσουν. Πόσα έχουν αυτά τα παιδιά, θα ζήσουν. Θα έχουμε τα χωράφια μας και από εκεί και πέρα θα μπορέσουν και αυτά να αντιμετωπίσουν τη ζωή. Είναι όλες οι άλλες απαιτήσεις, οι προκλήσεις της ζωής που πραγματικά μπροστά τους, όσα και να βγάζεις, αν δεν σου δίνουν τη δυνατότητα να ανταποκριθείς αυτές, είσαι φτωχός. Μάλιστα, έχετε δίκιο. Θέλω να πω σε πολλούς ακροατές που μου λένε ότι ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι μετά το δεύτερο μεγάλο πόλεμο, παγκόσμιο πόλεμο, και παρά τη φτώχεια και την κρίση, ο κόσμος γεννούσε πολλά παιδιά. Θέλω να σας πω ότι συγκρίνεται διαφορετικές περιοχές και περιόδους ιστορικές. Διότι άλλη ήταν η προσμονή της ανθρωπότητας βγαίνοντας από ένα καταστροφικά μεγάλο πόλεμο, και κυρίως στη φάση ανοικοδόμησης στην κατεστρεμμένη Ευρώπη, με έναν τρόπο, όχι καλό, αλλά με έναν τρόπο, οι πολιτικές ήταν να γεννηθεί το παραγωγικό δυναμικό που θα αναπληρώσει τις απώλειες, το λέω κοινικά, αλλά αυτό συνέβη, του πολέμου. Μπερδεύεστε, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό το ότι μετά από κάθε μεγάλο πόλεμο έχουμε μια έκρηξη των γεννήσεων, το baby boom όπως ονομάζεται, έχει διαπιστωθεί και όντως είναι σαν να προσπαθεί η ίδια η κοινωνία να αναπληρώσει τις απώλειές της. Όμως δυστυχώς οι πόλεμοι πλέον έχουν πάρει και άλλη μορφή. Δηλαδή ο οικονομικός πόλεμος που υφιστάμεθα χρόνια τώρα είναι ένας τέτοιος πόλεμος. Ίσως να μην είναι τόσο συνειδητοποιημένο ότι αυτό αντιμετωπίζουμε, ή να μην μπορούμε να αντιληφθούμε ότι με τέτοιους τρόπους μπορούμε να τον ξεπεράσουμε. Ή να είναι οι μορφές αυτές του πολέμου τέτοιες που τελικά να μην οδηγούν στην ανάπτυξη του πληθυσμού μετά από ένα τέλος μιας συγκεκριμένης οικονομικά άσχημης περίοδου. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κοινωνική πρόνοια, με την υποστήριξη της εργασίας, της γυναίκας η οποία εργάζεται. Διότι παλαιότερα κάποιοι λέγανε ότι φταίει, λέει, το ότι βγήκε η γυναίκα στην εργασία. Μα δεν μπορεί να είναι μέσα στο σπίτι η γυναίκα στο δυτικό κόσμο. Φυσικά έχει το δικαίωμα της ανάπτυξης της προσωπικότητάς της. Εργασιακό, επιστημονικό, κοινωνικό, τα πάντα. Το ζήτημα είναι τι κάνεις εσύ ως κοινωνία, ως πολιτεία λοιπόν, για να υποστηρίξεις αυτή την ανάπτυξη της προσωπικότητας και έτσι να της δώσεις τη δυνατότητα να ασχοληθεί και με το θέμα της μητρότητας. Θέλω, κύριε Οικονομίδη, πριν μας πείτε και λίγο για την εκδήλωση απόψε, να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Όλα αυτά έτσι περαιτέρω σε μια χώρα όπως η δική μας, που τα στοιχεία της Eurostat λένε ότι ένας στους τέσσερις πια είναι στο όριο της φτώχειας, σε μια χώρα που, όπως σωστά είπατε, βγήκε από μια στενοπό οικονομική, όχι ότι έχει απαλλαγή, την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, στην οποία έχει χάσει τον ανθό της κατά 300 στους 500.000 που δεν επιστρέφει. Και σε μια χώρα, με συγχωρείτε, θα το πω, κύριε Οικονομίδη, δεν αφορά εσάς, η οποία, διάολε, δεν είναι ούτε στα σύνορα Ελβετίας με Ιταλία, ούτε το Λουξεμβούργο, είναι στην πιο γεωπολιτικά καυτή περιοχή αυτή τη στιγμή του πλανήτη. Τι σημαίνει αυτό δημογραφικά? Δημογραφικά σημαίνει ίσως αυτό που είχε πει ο παλιός πρωθυπουργός της Τουρκίας, ο Ζάλ, ότι το ζήτημα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας θα λυθεί πληθυσμιακά. Εμείς είμαστε μεγαλύτερη ως χώρα και συνεχώς αναπτυσσόμαστε. Η Ελλάδα είναι μικρότερη και φαίνεται ότι μειώνεται ο πληθυσμός της. Άρα κάποια στιγμή αυτά τα εδάφη θα γίνουν δικά μας. Δυστυχώς εμείς έχουμε αυτό το πρόβλημα που επισημάνατε, ότι βρισκόμαστε σε μια περιοχή, σε μια γειτονία με μια χώρα, την Τουρκία, που έχει όλες αυτές τις επιθετικές βλέψεις εναντίον μας. Επομένως εδώ γι' αυτό μπαίνει και ο τίτλος Εθνικές Προκλήσεις, που δεν είναι μόνο τα ζητήματα της εθνικής ασφάλειας, της ιδιωτικής ασφάλειας κτλ. Είναι όλα τα άλλα, διότι όπως πολύ καλά γνωρίζετε, και η οικονομική δύναμη ενός κράτους και η κοινωνική του συνεργασία
συνοχή, είναι όλα αυτά που συνιστούν την ήπια δύναμή του, η οποία πολλές φορές είναι πολύ πιο ισχυρή από την στρατιωτική ή στηρίζει απολύτως τη στρατιωτική. Επομένως, όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε. Μην ξεχνάμε ότι ειδικά στα νησιά του Αιγαίου που δεν έχουν την τουριστική ανάπτυξη, εκεί υπάρχει μια μεγάλη μείωση του πληθυσμού. Όπως θα φανεί και στην ημερίδα απόψε, τέτοια ζητήματα αντιμετωπίζονται και στον Εύρο, στο Βόρειο Εύρο. Εκρηκτικά, ο κύριος Λαβρέτζος στην τελευταία του δουλειά είναι εξόχως αποκαλυπτικός. Στον Εύρο έχει χτυπήσει κόκκινο, έχετε δίκιο. Πείτε μου λίγο, η εκδήλωση ξεκινά στις 7 σήμερα το βράδυ. Στις 7 λοιπόν το βράδυ στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων στην πόλη των Χανίων επί της Ελευθερίου Βενιζέλου, που είναι τα κεντρικά καταστήματα της τράπεζας. Ομιλητές θα είναι ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας, καθηγητής κοινωνικής δημογραφίας, που έχει αναδείξει πάρα πολύ το θέμα, ο κύριος Βίρονας Κοντζαμάνης. Θα μιλήσει ο καθηγητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, ο Κώστας Ογρίβας, ο Λαβρέτζος, ο Αναστάσιος, ο οποίος, όπως αναφέρατε, αναδεικνύει πάρα πολλά τέτοια θέματα ως αναλυτής και διδάσκων σε ΑΕΗ. Θα μιλήσει ο Γιώργος Οφίλης, ο γνωστός αναλυτής θεμάτων σχετικών, και μετά έχουμε και την ομιλία του Δημήτρη του Κοντού, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ένωσης Τριτέκνων Ελλάδος, και θα τοποθετηθεί πάνω στα θέματα αυτά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κανείς για να δημιουργήσει μια μεγαλύτερη του ενός ή των δύο τέκνων οικογένεια. Έχετε δίκιο. Κύριε Οικονομίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω κυρίως για την πρωτοβουλία που έχετε πάρει διατμηματικά. Τα πανεπιστήμια, τρία πανεπιστήμια εμπλέκονται επί της ουσίας, και αυτό του δίνει μεγαλύτερη αξία. Και θα τα ξαναπούμε. Είναι δύο τα πανεπιστήμια, το Κρήτης και το Αριστοτέλειο, τα οποία έχουν δημιουργήσει ένα. Εγώ βάζω και τον καθηγητή από τη Θεσσαλία μέσα. Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο Επιστήμες Εισαγωγής, Θρησκεία και Παιδεία, και μέσα στο πλαίσιο αυτό βλέπουμε και όλα τα άλλα κοινωνικά ζητήματα. Διότι το πανεπιστήμιο δεν είναι εκτός κοινωνία, δεν μπορεί να μένουμε στις κλειστές πόρτες των γραφείων μας και να ασχολούμαστε με τις έρευνές μας. Και εμένα η δική μου ειδικότητα είναι η παιδαγωγική, δεν είναι άμεσα η δημογραφία και οτιδήποτε άλλο. Αλλά δεν μπορεί το πανεπιστήμιο, επαναλαμβάνω, να βρίσκεται εκτός της κοινωνίας και να ασχολούνται οι διδάσκοντες μέσα σε αυτό μόνο με τα δικά τους ερευνητικά ερωτήματα, τις έρευνές τους, τις φόρμουλες που θα αναπτύσσουν και ούτω καθεξής. Ένεκα της κοινωνίας υπάρχει στο πανεπιστήμιο και για την κοινωνία θα πρέπει να υπάρχει. Έχετε δίκιο. Είπα τρία πανεπιστήμια, βάζοντας μέσα και τον εισαγητή από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο οποίος έχει πολύτιμο γνωστικό ερευνητικό αντικείμενο. Η αλήθεια είναι αυτή. Συνδιοργανωτές είναι δύο πανεπιστήμια. Καλά κάνετε και το λέτε. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα τα πούμε. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Και εγώ σας ευχαριστώ για όλη την υποστήριξη και θα είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε. Να είστε καλά.